θα πάμε απευθείας στον κύριο Βαλεντίνο Σιλβέστρο, υπεύθυνο της ομάδας Ιχνηλάτησης, να δούμε κατά πόσον ανησυχεί η άνοδος των κρουσμάτων που ανεβαίνουν μέρα με την ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κύριε Σιλβέστρο, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Λοιπόν, όπως αναφέραμε, τα κρούσματα ανεβαίνουν, κύριε Σιλβέστρο. Έχουμε ξανά νέες μεγάλες αλυσίδες. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Ναι, από ό,τι φαίνεται επανέρχονται οι αλυσίδες μετάδοσης. Τις εντοπίζουμε, προσπαθούμε να βρούμε όλα τα κρούσματα και όλες τις επαφές τους. Και μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης να τους απομονώσουμε από το κοινωνικό σύνολο. Είναι μια δουλειά η οποία είναι πιο δύσκολη τώρα, γιατί με την άρση των περιοριστικών μέτρων αυξήθηκαν και οι επαφές, αλλά και η δυνατότητα κάποιου να περιφέρεται και να πηγαίνει από το ένα σημείο στο άλλο πιο εύκολα και να συναντιέται με περισσότερα άτομα. Άρα και οι επαφές πολλαπλασιάστηκαν και με συνέπεια να είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα να εντοπιστούν όλες. Τι φταίει ακριβώς, πώς προέκυψαν δηλαδή οι αλυσίδες αυτές, δεν τηρήθηκαν τα μέτρα? Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι πληροφορούμαστε και από τα ίδια τα κρούσματα, αλλά και από τις επαφές, φαίνεται ότι δεν τηρούνταν τα μέτρα, δεν κρατιόντουσαν οι αποστάσεις, υπήρχε μεγάλος συνωστισμός. Βλέπουμε κυρίως από νεαρά άτομα να κάθονται στο ίδιο τραπέζι σε πολύ κοντινές αποστάσεις και περισσότερους από το επιτρεπτό όριο, δηλαδή πάνω από 10 άτομα που δικαιούνται. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο ευνοείται η διασπορά του ιού. Μάλιστα. Με την αλυσίδα του γάμου τώρα τι θα γίνει ακριβώς? Θα σας στείλουν δηλαδή τη λίστα με τους καλεσμένους και να πάνε όλοι για τεστ? Έχουμε πάρει ένα μικρό κομμάτι της λίστας και περιμένουμε να μας στείλουν και το υπόλοιπο. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο γρήγορα γίνεται η διαδικασία, τόσο πιο αποτελεσματική είναι. Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Από χτες, δηλαδή, έχουμε πάρει ένα αριθμό για να ξεκινήσουμε τους πιο κοντινούς συγγενείς, πιο εύκολα, τους καλεσμένους που μπορούσαμε να εντοπίσουμε πιο εύκολα και περιμένουμε τη λίστα. Όσο καθυστερεί να έρθει σε εμάς η λίστα, τόσο θα καθυστερούμε και εμείς να κάνουμε τη διαδικασία. Μάλιστα. Και πιθανόν και ο ιός να μεταφέρεται. Όσον αφορά το πάρτι αποφύτησης, έγινε γνωστό, κύριε Σιλβέστρο, ότι ένα πρόσωπο πήγε εκεί, αν και είχε συμπτώματα. Έχουμε συχνά τέτοιες στάσεις που δυστυχώς μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ανεύθυνες? Έχουμε και δεν παρατηρείται μόνο στα παιδιά αυτό, αλλά και σε ενήλικες. Είχαμε πολλές περιπτώσεις που ενώ είχαν μια συμπτωματολογία, έστω και ήπια, επέλεγαν να πηγαίνουν, θυμάστε το προηγούμενο διάστημα, να πηγαίνουν στη δουλειά τους, να πηγαίνουν στις δραστηριότητές τους. Και τώρα, ειδικά με την χαλάρωση και ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες, η υποεκτίμηση των συμπτωμάτων είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Γι' αυτό πρέπει οποιοδήποτε έχει οποιοδήποτε σύμπτωμα που είναι σύμβατο με τον κορονοϊό, είναι γνωστά πλέον, έστω ένα πονόλεμο, ένα βήχα, μια διαθεσία, να απευθύνεται στον προσωπικό του γιατρό για να του κλείνει ραντεβού μέσα των ιατρείων δημόσιας υγείας. Η αναμονή δεν είναι μεγάλη. Από τη στιγμή που θα τους κλείσει το ραντεβού την επόμενη μέρα θα πάνε για τεστ και είναι κομβική σημασία να διαγνώσκονται έγκαιρα τα θετικά περιστατικά, αλλά και να δηλώνουν τις επαφές τους για να τους περιορίζουμε, όχι για να τους τιμωρήσουμε, αλλά για να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες αλυσίδες αυτή τη στιγμή? Στους χώρους εργασίας τι ακριβώς γίνεται? Υπάρχουν διάφορες αλυσίδες τώρα. Στους χώρους εργασίας η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε εντοπίσει έντονες αλυσίδες, σημαντικές εννοώ αλυσίδες μετάδοσης. Φαίνεται ότι είναι περισσότερο η μετάδοση μέσω πάρτι, συνευρέσεων, κοινωνικών εκδηλώσεων όπως είναι ένας γάμος. Τέτοια settings. Mm-hmm.
Είχαμε κάποια περιστατικά που προέκυψαν από δραστηριότητες ή κοινωνικές συναθρήσεις το περασμένο τρίμερο του κατακλυσμού. Ή είναι νωρίς ακόμα να αναφερθούμε σε κάτι τέτοιο? Ήδη είχαμε κάποια. Συγκεκριμένα παρέες νεαρόκοσμου, οι οποίες βρίσκονται όλοι θετικοί, οι οποίοι κάθονταν στο ίδιο τραπέζι σε νυχτερινό κέντρο. Το χαρακτηριστικό είναι ότι μας ενημέρωσαν ότι στο τραπέζι ήταν 15 άτομα και κόλλησαν όλοι. 15 άτομα, εξ όσων γνωρίζω, δεν επιτρέπεται να είναι στο ίδιο τραπέζι βάσει και των διαταγμάτων. Άρα, κρούω τον κόδωνα κινδύνου τόσο και στον κόσμο που πάει στα μαγαζιά, όσο και στους μαγαζάτορες, να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αλλιώς, δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση πολύ σύντομα. Όταν επικοινωνείτε με τα κρούσματα, γίνεται καθόλου συζήτηση για το θέμα του εμβολιασμού? Τι λένε? Θα θέλαμε να ξέρουμε, διότι όπως έγινε γνωστό, το 90% είναι ανεμβολιαστοί, σωστά? Σωστά. Εμείς συλλέγουμε την πληροφορία αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερο ποσοστό δεν έχουν εμβολιαστεί, είτε γιατί είναι παιδιά και δεν δικαιούνται να εμβολιαστούν, είτε γιατί είναι νεαροί ενήλικες που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το εμβολιαστικό του σχήμα ή άτομα που δεν θέλουν απλά να κάνουν το εμβόλιο. Άρα μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους τώρα που είναι πιο επιρρεπείς, ότι για αυτά ακριβώς τις ομάδες ανθρώπων θα πρέπει τα μέτρα ατομικής προστασίας να τηρούνται πιστά. Mm-hmm. Και να αναφέρουμε ότι η νεαρά είναι κυρίως τα τελευταία κρούσματα. Έχουμε και αρκετά παιδιά ή εφήβους? Έχουμε πολλούς εφήβους και οι έφηβοι είναι από μόνη τους μια δύσκολη ηλικιακή ομάδα, τόσο στο χειρισμό όσο και στη ψυχοσύνθεσή τους. Κρύβουν πολλά μυστικά και τείνουν να αποκρύψουν και τις επαφές τους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι προκύπτουν καινούργια κρούσματα σε άλλες οικογένειες, των φίλων τους εννοώ, που μετά που θετικοποιούνται αναφέρουν «Α, ναι, και ο φίλος μου ο Τάδε ήταν θετικός, αλλά δεν σας το είχα πει». Πρέπει οι γονείς να είναι πολύ προσεκτικοί με το ποιους κάνουν παρέα τα παιδιά τους και με ποιους συναναστρέφονται, και πρέπει να είναι υπεύθυνοι ώστε να τους δηλώνουν, επαναλαμβάνω, όχι για να τους τιμωρήσουμε, αλλά για να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Και να μας αναφέρετε, κύριε Σιλβέστρο, είχαμε εμβολιασμένους που νόσησαν σοβαρά, για παράδειγμα, και δεν εννοούμε άτομα που μόλις εμβολιάστηκαν, αλλά άτομα με τις εμβολιασμένα και με τις δύο δόσεις, και που έχει περάσει και ένας μήνας από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Υπήρχε τέτοιο περιστατικό? Υπήρχαν κάποια περιστατικά. Το σημαντικό είναι να αναφερθεί είναι ότι τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί εδώ και 3 μήνες και παραπάνω από 3 μήνες, οι οποίοι είναι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι διαμένουν σε γεροκομεία, αυτοί οι άνθρωποι συνήθως όταν ξανά νοσούν, φαίνεται ότι περνάνε τον ιό πολύ πιο ήπια, ενώ θα έπρεπε κανονικά να μας προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι κάποιος ηλικιωμένος κολλήσε τον ιό. Φαίνεται από τα δεδομένα που έχουμε ότι ακόμα και αν κολλήσει δεν θα παρουσιάσει έντονη συμπτωματολογία, τουλάχιστον όχι από τον κορονοϊό. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ελπιδοφόρο, γιατί εκ των πραγμάτων, λόγω της φυσιολογίας του ιού, οι ηλικιωμένοι πλήττονται πιο πολύ από τον κορονοϊό. Άρα, αν καταφέραμε να προστατεύσουμε τους συναδελφούς μας, οι οποίοι είναι σε πιο ευάλωτη θέση, τότε θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά δεν μπορούν λόγω προβλημάτων υγείας, και αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε εμείς να τους προστατεύσουμε με το να τηρούμε τις αποστάσεις και να μην διασπείρουμε τον ιό μέσα στην κοινότητα.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Σιλβέστρο, πριν από την αποδέσμευσή σας, δηλώνουν τώρα τις επαφές τους ή έχουμε πρόβλημα και σε αυτό το κομμάτι? Υπάρχουν άτομα που δηλώνουν τις επαφές τους και είναι πάρα πολύ συνεπείς. Υπάρχουν άτομα τα οποία συνεχίζουν να αποκρύπτουν τις επαφές τους. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι, πέρα από το ουσιαστικό της διαχείρισης της πανδημίας, υπάρχουν πολλά διαδικαστικά προβλήματα στη συνέχεια, τα οποία το άτομο θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά. Αυτά τα άτομα μπορεί να μείνουν σε αυτοπεριορισμό, αλλά να μην μπορούμε να δικαιολογήσουμε την άδειά τους, γιατί δεν μας έχουν δηλωθεί ποτέ. Αυτά τα άτομα μπορεί να προκύψουν καινούργια κρούσματα και να τους δηλώσουν μετά ότι ο τάδε μας κόλλησε, άρα θα ανακαλύψουμε ότι λέει ψέματα. Και παρακαλώ, θερμή παράκληση στον κόσμο, να δηλώνει τέτοια περιστατικά για να μπορούμε να τα εντοπίζουμε έγκαιρα. Δεν είμαστε τιμωροί, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια διαχείριση των περιστατικών και των επαφών τους τέτοια που να προασπίζεται η δημόσια υγεία. Μάλιστα. Κύριε Σιλβέστρο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση και για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.